Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στα στούντιο του Imagine 89,7 στη Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε έναν αγαπημένο φίλο. Είναι ο ορισμός της αισιοδοξίας, πηγή της θετικής ενέργειας και του αστήρευτου χιούμορ. Φίλες και φίλοι, είναι ο Γιάννης Σερβετάς και σήμερα θα μας ταξιδέψει σε μια όμορφη κουβέντα. Πάμε να το συναντήσουμε. Καλησπέρα Γιάννη. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ραδιομέγαρο του Imagine. Έχω να πω το εξής, ότι εγώ ήρθα προετοιμασμένος, είχα και πουκάμισο μαζί μου, αλλά επέλεξα να βγω έτσι, οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εντάξει, δεν είναι κανένα πρόβλημα, δεν θα τα χαλάσουμε εδώ. Έχω και φουστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο ραδιόφωνο. Εμείς ευχαριστούμε και σε ευχαριστώ και προσωπικά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έναν ακροατή έχω τώρα. Δεν έχω. Και η μάνα μου δύο είναι αυτό, όποιος μου το είδε. Όπως λέμε και στην εκπομπή, ο χειρότερος ακροατής. Ο χειρότερη εκπομπή. Ο χειρότερος ακροατής, η χειρότερη εκπομπή. Αρχικά, θα ήθελα έτσι να σε ρωτήσω, να σου βάλω ένα δίλημα. Πετυχημένος παρουσιαστής, ραδιοφωνικός παραγωγός, συγγραφέας. Θα επέλεγες κάτι από τα τρία, αν κάποιος σου ζητούσε κάποια στιγμή, θα έπρεπε λόγω χρόνου να αφήσεις κάτι. Και τι θα ήταν αυτό και για ποιο λόγο? Εντάξει, είναι πολύ κλισέ η απάντηση που θα δώσω. Η ερώτησή σου την έθεσες με ωραίο τρόπο. Αλλά το ένα βοηθάει πάρα πολύ το άλλο, δηλαδή δεν μπορώ να αφήσω τίποτα. Αυτό όμως που έχω να πω και είναι λίγο εντυπωσιακό για τα. Ξέρετε, αγαπάω τόσο πολύ το ραδιόφωνο που πάντα έλεγα ότι άνοιξε η γυναίκα μου, πόσο πολύ αγαπάω το ραδιόφωνο, θα με είχε χωρίσει εδώ και χρόνια. Και ενώ έκανα το ραδιόφωνο το οποίο αγαπούσα και υπηρετούσα, και συγχρόνως και την τηλεόραση, η οποία έχει άλλες χαρές, μετά ανακάλυψα το γράψιμο. Και ξαφνικά έπαθα ένα. Πώς να πω, μπερδεύτηκαν λίγο οι αγάπες μου. Μέχρι που ανέβηκα στη σκηνή και εκεί ήταν που μπερδεύτηκα εντελώς. Τώρα δεν ξέρω ποιο αγαπάω περισσότερο. Ενδεχομένως αυτό που σου είπα στην αρχή, ο συνδυασμός, δηλαδή είναι σαν τροχός, το ένα σπρώχνει το άλλο και πάνε όλα μαζί μπροστά. Μπορώ να πω ότι μου αρέσει πιο πολύ η επαφή με τους ανθρώπους ζωντανά. Οπότε ίσως να ξεχωρίζω κάπως το σανίδι. Με ένα περίεργο τρόπο. Άρα, ναι, υπάρχει μια αρμονία, αυτό μου λες, σε όλα. Ναι. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Εσύ μουσικός είσαι, έτσι το βλέπεις, αρμονία, ναι. Γιατί και το ραδιόφωνο είναι ζωντανό και η τηλεόραση όμως είναι ζωντανή. Απλά η επαφή του κόσμου, τα μάτια, δηλαδή να βλέπεις τον άλλο να γελάει live, είναι κουράγιο για σένα. Ούτως ή άλλως, γι' αυτό και το κάνω. Παίρνω ενέργεια από τον κόσμο. Δηλαδή, παίρνω τη χαρά του κόσμου και την κάνω τα συναισθήματα αυτά. Η αλληλεπίδραση. Αφού τα ξέρει, τι ρωτά, εντάξει, κοίτα που τα ξέρει. Τίποτα δεν ξέρω, αυτό είναι το θέμα. Ωραία, οπότε τώρα θα πάμε πίσω στο χρόνο. Θα σε πάω πίσω στο χρόνο, όχι πολύ γιατί είσαι και νέο παιδί, το γνωρίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να μου πεις τις πρώτες στιγμές, τι θυμάσαι και από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση. Δηλαδή, ποια ήταν η πρώτη σου επαφή στο ραδιόφωνο και τηλεοπτικά βέβαια. Στο ραδιόφωνο, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι δεν υπήρχε ούτε στην άκρη του μυαλού μου μία στο εκατομμύριο ότι μπορεί να δουλεύα σε αυτά τα μέσα. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα. Μου άρεσε το ραδιόφωνο από μικρό παιδί. Ξάπλωνα, είχα ένα ραδιοφωνάκι και είχε ένα ακουστικό μονό έτσι, σαβέλιο χρώμα αυτό το. Και το έβαζα έτσι στο αυτί αργά το βράδυ και άκουγα μια εκπομπή η οποία έβγαινε από την Αθήνα και έστελναν γράμματα άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και έλεγε: ο γιος μου ταξιδεύει ανοιχτά των Αζωρών με το τάδε πλοίο και θέλω να του χαρίσω το τάδε τραγούδι. Και εγώ με κλειστά τα μάτια έκανα τον παγκόσμιο χάρτη. Και έλεγα, ας πούμε, πού είναι το πλοίο, η Κολομβία ή ξέρω ποιο λιμάνι, η Βραζιλία. Και ξέρεις, ένα παιδικό μυαλό πώς τάχτιζα όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν πίστευα ποτέ ότι θα είχα αυτή την ευλογία του να κάνω αυτή την εκπομπή καθημερινά. Τώρα λόγω του ίντερνετ που μιλάω σε όλο τον κόσμο, γιατί η εκπομπή είναι παγκόσμια, δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να. Αυτή ήταν το πρώτο σκύρτημα με το ραδιόφωνο. Θα ήθελα πάρα πολύ εκείνη την εποχή να κάνω ραδιόφωνο. Αλλά το άφησα μακριά γιατί ήξερα ότι είναι ένα όνειρο το οποίο, ξέρεις, τότε εκείνη τα χρόνια ο γιος του ψιλικαζή γινόταν ψιλικαζής. Ο γιος του γιατρού γινόταν γιατρός και πάει λόγος. Οπότε εγώ τι δουλειά έχει η Αλεπού στο παζάρι. Αυτό ήταν η πρώτη επαφή με το ραδιόφωνο. Με την τηλεόραση δεν θυμάμαι πώς έγινε. Ήμουνα σε ένα μπάρμαν και θέλανε τότε από το TV100 έναν πιτσιρικά να κάνει κανένα κοκτέιλ. Και εμφανίστηκα πίσω από την τηλεόραση, πίσω από την κάμερα. Βέβαια, επειδή είμαι αστείος άνθρωπος, μου συμβαίνουν αστεία πράγματα, ενώ έκανα το κοκτέιλ. Σε ένα πεντακάθαρο μαγαζί, να το ξεκαθαρίσω αυτό, που κάνανε απεντόμωση καθρίς και λίγο, εμφανίστηκε μια κατσαρίδα από κάτω, η οποία ανέβαινε και έφτασε στο γύσο του μπαρ. Και εγώ σκεφτόμουν, δεν ήξερα τη λέξη viral,
Δεν υπήρχε τότε. Και σκεφτόμουν ότι άμα η κατσαρίδα τώρα η Τερέζα ανέβει πάνω, θα με δει όλο ο πλανήτης, θα γίνω ρεζίλη παντού. Αλλά η κατσαρίδα για κάποιο λόγο κατέβηκε κάτω. Και δεν υπήρχε και το ράδι Αρβίλα τότε. Ήμουνα πραγματικά για το ράδι Αρβίλα. Ήταν σαν να μαγαζί στην πόλη και μάλιστα κεντρικό και πολύ καλό. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή με τηλεόραση. Μετά, ράδι Θεσσαλονίκη, ο Μέγα Τηλεόραση που με πήραν τα παιδιά, με διώξαν από την Μέγα Τηλεόραση, πήρε τηλέφωνο του Σκανάκης και κάπως έτσι. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα παλιότερα. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές από την πορεία σου. Συγκινητικές, χαρούμενες, δύσκολες. Θυμάσαι έτσι να ξεχωρίσεις κάποια συγκινητική ενδεχομένως στιγμή, είτε τηλεοπτικά είτε ραδιοφωνικά, σε όλο αυτό το πέρασμα? Είναι η αγάπη του κόσμου τίποτα. Αυτό δηλαδή δεν θα σου πω μια άσχημη, γιατί θα δικήσω χιλιάδες άλλες. Η αγάπη του κόσμου. Όταν ξεκίνησε η αρχή του τέλους για το θάνατο του πατέρα μου, το 2006 το καλοκαίρι, συνειδητοποίησα ότι ραδιόφωνο έκανα για τους ανθρώπους που με ακούν σε νοσοκομεία. Δηλαδή από εκεί ξεκίνησε η φάση. Τότε συνειδητοποίησα τι κάνω. Και μάλιστα επειδή ο μπάς μου πέθανε, αλλά είχε το ακουστικό και άκουγε. Εγώ έκανα μόνο αστείες. Έλεγα μόνο αστείες. Λοιπόν, έκανα μια εκπομπή, ξέρω εγώ, 2 ώρες, 3 ώρες, μόνο αστεία. Και μου έλεγε ο μπάς μου όταν πήγαινε πάνω, κανένα παιδάκι μου. Τίποτα σοβαρό δεν έγινε στον πλανήτη. Εγώ προσπαθούσα να τον κάνω να γελάει, να είναι σε τέτοια κατάσταση. Και τότε συνειδητοποίησα πόσο πολύ μεγάλη ανάγκη έχουν οι άνθρωποι στα νοσοκομεία την φωνή απ' έξω. Όχι τη δικιά μου, την οποιοδήποτε. Να πούμε 5 πράγματα. Ναι. Αυτά. Συγκινητικό είναι ο κόσμος. Να βρεθεί στον δρόμο, να σου σφίξει το χέρι, να πούμε μια μεγάλη κουβέντα, να έρθουν εδώ καλή ώρα βέντε που έρχονται με πράγματα για να σου φέρουν σίκα ή ξέρω εγώ ένα δώρο να ευχαριστώ. Αυτό είναι το πιο συγκινητικό, το οποίο και στο ραδιοφωνικό συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια και στην τηλεόραση. Και το πολύ απλό μήνυμα, δηλαδή τώρα προσωπική μου άποψη και από τη δική μου πλευρά, ένα απλό μήνυμα που μπορώ να στείλω ή οποιοδήποτε σου στέλνει. Δεν θα το διαβάσει απλά για να το διαβάσει και δεν το λέω επειδή έχουμε αυτή τη σχέση. Το λέω αντικειμενικά γιατί δίνει τον εαυτό σου εκεί για να απαντήσει και να το διαβάσει. Δεν μπορώ να απαντήσω εκ μέρου όλων των ραδιοφωνικών παραγωγών από όλα τα ραδιόφωνα, αλλά στο δικό μου το σπίτι, στη δικιά μου εκπομπή, κάθε μήνυμα είναι ένα χτύπημα στην πλάτη, είναι μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή, αλλιώς είναι ένα χαζό που κάθεται σε ένα δωμάτιο. Δηλαδή, έχει ανάγκη τον κόσμο αυτό. Το νιώθει τον κόσμο. Οπότε ένα μήνυμα είναι ένα ωραίο χτυπηματάκι στην πλάτη. Μην μιλάει ο κόσμος πια με αυτόν τον τρόπο, βέβαια. Άλλαξε. Και καλά κάνουμε. Δεν στηρίζεται καμία εκπομπή στα μηνύματα του κόσμου, αλλά τα έχει και ανάγκη. Ναι, και σε βοηθάει πέρα από το κομμάτι ροή ότι υπάρχει κάποιος που με ακούει και ακούει αυτά που λέω. Ναι. Γιατί αλλιώς υπάρχει ανταπόκριση. Να σχαζώ σε ένα δωμάτιο που μιλάω. Όχι ότι με πειράζει και αυτό μου αρέσει. Δεν λέω κανένα θέμα. Αγαπάω το ραδιόφωνο όπως και να έχει. Δηλαδή υπήρχαν εποχές που έκανα ραδιόφωνο σε κάτι ραδιόφωνο που δεν υπήρχαν στο χάρτη. Και πολλές φορές αναρωτιόμουν αν μου ακούει κανείς. Αλλά ποτέ αυτό δεν με πτώησε στο να συνεχίζω την προσπάθειά μου για να την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη μέρα και πάει λέγοντας. Γιατί είναι μαραθώνιος αυτό που κάνουμε, δεν τελειώνει σε μία σεζόν. Ναι, και είναι και ένα μικρόβιο, όπως λέμε, και το ραδιόφωνο. Σαράκι. Ακριβώς. Φτάνοντας στο 2007, αν θυμάμαι σωστά, δημιουργείται μαζί με τον Αντώνη Κανάκη τον Ιμάτζι. Ο Αντώνης δημιουργεί τον Αντώνης. Εγώ από πίσω ήμουν φοβισμένος και κοιτούσα, λέγα τι κάνει ο τρελός. Δεν είναι. Ο Αντώνης το έκανε και το έκανε, ήταν παιδικό άχτη του και κάνει τον Imagine. Ωραία, δημιουργεί ο Αντώνης λοιπόν, για να το θέσω πιο σωστά, ναι, τον Imagine. Τι σημαίνει για τον Γιάννη Σερβετά ο Imagine? Δηλαδή τι σημαίνει το ότι πλέον έχεις ένα σπίτι δικό σου με έναν συνεργάτη που γνωρίζετε πάρα πολλά χρόνια και έχεις αυτή την καθημερινή επαφή πέρα από το σπίτι αυτό καθεαυτό. Το να έρχεσαι εδώ να κάνεις την εκπομπή. Εντάξει, είναι το λιμάνι μου πια. Δεν έχω. Γενικά είμαι πιστός άνθρωπος. Δεν έχω κάνει και. Δεν έχω περάσει και πολλά ραδιόφωνα. Μπορώ να στα παριθμίσω 3 ραδιόφωνα στη ζωή μου. Δηλαδή ήμουν στο Club FM, πήγα στο Ράδιο Θεσσαλονίκη και μετά κάναμε το δικό μας. Δεν έχει. Ενώ έχω τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο. Είμαι πιστός άνθρωπος. Τώρα είμαι στο σπίτι μου. Τώρα είμαι στο λιμάνι μου. Τώρα είμαι. Έχει μια άλλη. Δηλαδή και να ανοιχτώ λίγο, ξέρω πώς να γυρίσω πίσω. Έχει αυτή τη χαρά. Άρα νιώθεις διαφορετικά ενδεχομένως. Συγκρίνοντας με άλλα ραδιόφωνα που πέρασες. Είμαι, λες και έρχομαι, ας πούμε, με τις παντόφλες μου. Πώς λένε. Είμαι στο σπίτι μου. Δεν μπορώ να το περιγράψω διαφορετικά. Είμαι με τις πιτζάμες μου, το βραγί μου. Κάθομαι, κάνω κουμπί και είμαι άνετος. Χωρίς αυτό όμως να με βγάζει από τις ευθύνες μου. Δηλαδή πάλι καθημερινά πρέπει να δουλέψω. Πρέπει να. Και δουλεύω εντατικά για την εκπομπή μου. Δεν υπάρχει μέρα που δεν δουλεύω. Δηλαδή ότι ακούγεται με άνεση έξω είναι
προϊόν δουλειάς, προϊόν σκληρής δουλειάς, έρευνας και όχι, υπάρχει το αυθόρμητο. Πολλές φορές αυτά που γράφω δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που λέω στον αέρα, γιατί τα αλλάζει η καθημερινότητα, ένα μήνυμα ή δεν μπορεί να γκρεμίζει ο κόσμος και εσύ να μιλάς για το τι έγινε σαν σήμερα το 1800. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ είμαι προετοιμασμένος ακόμα και να μην γίνει τίποτα. Είμαι έτοιμος να βγάλω 3 ώρες εκπομπή. Εντάξει, σίγουρα η προετοιμασία πάντα τη διαχειρίζει και ανάλογα με την επικαιρότητα και τι μπορεί να συμβεί. Αλλάζοντας βέβαια την ερώτηση που σου έθεσα, να κάνουμε έτσι μια σύγκριση με το παρελθόν. Γιατί εντάξει, ασχολούμαι και εγώ με το ραδιόφωνο, αλλά δεν πρόλαβα κάποιες πιο ρομαντικές εποχές. Και κάθομαι και λέω τα μυστικά μου. Πιο ρομαντικές εποχές. Περνώντας από όλα αυτά τα χρόνια και συγκρίνοντας το παρόν με το παρελθόν, πιστεύεις ότι έχει χάσει το ραδιόφωνο τη μαγεία του και με βάση αυτό που μου είχες περιγράψει και στην αρχή, ότι κάνουμε νοερά εικόνα το πώς θα είναι ο παρουσιαστής, πώς θα είναι ο χώρος, το τι έχει στο μυαλό του, είναι αυτό που ξεχωρίζει το ραδιόφωνο από τα υπόλοιπα μέσα, η μαγεία? Πιστεύεις ότι έχει αλλάξει αυτό, έχει γίνει πιο αυτοματοποιημένο, έχει χαθεί στην πορεία του χρόνου? Όχι. Εγώ δεν δαιμονοποιώ την ταχύτητα και τα καινούργια πράγματα. Καλώς ήρθαν όλα αυτά τα πράγματα που μπήκαν στη ζωή μας, είτε λέγεται ίντερνετ, είτε λέγεται. Γιατί τώρα υπάρχουν ραδιοφωνικοί παραγωγοί, παλιά δεν ήξερε κανένας ποιος είμαι. Αν δεν έβγαζε μια φωτογραφία, ας πούμε, σε ένα περιοδικό, δεν ήξερε κανένας ποιος είμαι. Οπότε μπορούσα να γυρνάω στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχα το επιθετό μου, δεν ήμουν ο Γιάννης Αλβετάς, ήμουν ο αγανακτισμένος Μακεδόνας. Υπήρχαν περιπτώσεις που ήμουν σαν καφενείο και δύο παππούδες μιλούσαν για τον αγανακτισμένο Μακεδόνα, ο οποίος ήμουν εγώ, δεν ήξερε κανείς ποιος είμαι. Τώρα τα πράγματα αλλάξανε. Δεν χάθηκε καμιά μαγεία, ίσα-ίσα έγινε πιο μασίφ. Σκέψου ότι παλιά μιλούσα στη Θεσσαλονίκη με τα Ριτζιανά που υπήρχε περίπτωση αν ήταν ψηλή πολυκατοικία, μην περνάει ο ήχος πίσω. Και τώρα μιλάω στην Νησινομίγια, η οποία είναι στην Ιαπωνία και σε ένα τρίτο υπόγειο που δουλεύει κάποιος εκεί. Εγώ δεν κάθεται και με ακούει από εκεί. Είναι τεράστιος ο κόσμος. Έγινε τεράστιο το ραδιόφωνο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτό. Μπορεί να χάθηκε και το ραδιόφωνο το παλιό, ότι ο Γιάννης αφιερώνει στη Σούλα με πολύ μίσος, αγάπη και πάει λέγοντας. Και αυτό μπορεί να το κάνεις. Αλλά δεν πιστεύω ότι ίσα-ίσα φτιάχνει το ραδιόφωνο. Περισσότερη πληροφορία, διασταύρωση πολύ γρήγορα. Παλιά λέγαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα τύχημα σε κάποιον δρόμο. Τώρα μπορούμε να πάρουμε 15 άνθρωποι και να μας πούν τι ακριβώς έγινε και να μας στείλουν και 15 διαφορετικά βίντεο και να μπορέσουμε να κρίνουμε. Όλα γίνονται με μια ταχύτητα. Οπότε εμπεριστατωμένα και επαληθευμένα για το κάθε ιδέα. Θεωρώ ότι ό,τι και να γίνει, πάντα ο βασιλιάς θα της ενημέρωσε το ραδιόφωνο. Γιατί είναι άμεσο, direct, δεν χρειάζεται κατευθείαν μπαμ-μπαμ στον αέρα όλα. Και βασιλιάς για την ενημέρωση, βασιλιάς για την χαλάρωση, βασιλιάς και για τους ανθρώπους, και εκεί τους έχουν πολύ μεγάλα, στα νοσοκομεία, αυτοί που έχουν ανάγκη άνθρωπο, που έχουν ανάγκη μια φωνή. Είναι, και δεν μιλάω για όλα τα ραδιόφωνα και μπράβο σε όλα τα παιδιά που κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αυτό. Ο πιο σημαντικός ρόλος σε αυτό που λες, ναι, που διαδραματίζει το ραδιόφωνο. Θέλω σε αυτό το σημείο να βάλεις αρκετή φαντασία. Έστω ότι έχουμε εδώ ως διαμαγείας αρκετά νέα παιδιά, τα έχεις απέναντί σου αυτή τη στιγμή, που θέλουν να ασχοληθούν με το ραδιόφωνο και το έχουν όνειρο και το αναζητούν. Τι θα έλεγες σε αυτά τα παιδιά, είτε σαν συμβουλή, είτε για να πιστέψουν ενδεχομένως τον εαυτό τους και να το κυνηγήσουν ακόμη περισσότερο, γιατί σίγουρα υπάρχουν και απορρίψεις, ναι, υπάρχουν όλα αυτά. Το ίδιο το μέσο, ξέρεις, σε κρατάει, σε διώχνει. Δηλαδή, με το που φοράς τα ακουστικά στα αυτιά και ακούς τη φωνή σου, νιώθεις την αλήθεια. Αν αξίζει ή όχι. Μερικοί δεν το καταλαβαίνουν, μαγεύονται από τη φωνή τους και συνεχίζουν. Μπορεί να είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Αυτό που έχω να πω σε όλα τα παιδιά του κόσμου, γιατί πια έχουν δυσκολέψει τα πράγματα, είναι. Θα έλεγα πιο δύσκολο και από τα δικά μου τα χρόνια που ήδη ήταν δύσκολα. Υπάρχει μια παροιμία την οποία έχω αλλάξει και λέω: του ψαρά, του κυνηγού και του ραδιοφωνικού παραγωγού το πιάτο 10 φορές είναι αδιανό και μια φορά γεμάτο. Με ό,τι με όλα τα συναπώ. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολη δουλειά, δεν πληρώνεται. Υπάρχει περίπτωση να δουλεύει μόνο για χόμπι. Ποντάρο. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ τυχερός να έρθουν όλα τα πράγματα, οι συγκύριες, για να πας σε μια ευθεία και να φανείς. Αλλά ποτέ δεν με αποθάρρυνε για να κάνω αυτό που αγαπάω. Δηλαδή, και να ξεκινούσα πάλι τη ζωή μου, πάλι το ίδιο θα κάνω. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ αποφασισμένος. Πρέπει να αγαπάς 100% αυτό που. Μερικοί μπαίνουν μέσα γιατί είναι της μόδας, γιατί τους αρέσει να παίζει μουσικούλα. Δεν είναι έτσι, είναι πιο βαθύ. Και γίνεσαι και λίγο εξομολόγος. Είναι λίγο στενάχρονο αυτό. Ακούς πράγματα από ανθρώπους που υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να τα σηκώσει. Ανθρώπινο πόνο κυριολεκτικά. Ναι. Από ασθένειες μέχρι
ξέρω, το χειρότερο για μένα είναι τα ζευγάρια που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, ας πούμε. Πρέπει να αντέχεις και τον ανθρώπινο πόνο και να μπορείς να το διαχειρίσεις. Είναι μια δύσκολη δουλειά, δεν είναι εύκολη δουλειά. Δεν είναι ακριβώς δουλειά, είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι πολύ διαφορετικό έτσι όπως το φαντάζει το κάθε ακροατής. Ναι. Από την δική του πλευρά, από το να μπει στο μικρόφωνο. Υπάρχει και το ραδιόφωνο το εύκολο να παίξω 5 τραγούδια, υπάρχει μια playlist να πούμε αυτά τα πράγματα και ο χορηγός, γεια σας, πέρασε η ώρα. Αυτό είναι ένα ραδιόφωνο. Δεν είναι όμως το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι αυτό που είπα εγώ, το οποίο περιέχει όλα αυτά τα. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, ή τα αντέξει ή τα αντέξει. Θα φανεί. Θα φανεί. Είναι πολύ γρήγορα, θα το καταλάβει. Οπότε στο πιτσιρικά, στο νέο παιδί, ένα θα του πω. Να είσαι ο εαυτό σου, να μην μιλά με ξένη φωνή. Ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και μιλά στο ραδιό. Φτάνω στο μικρόφωνο και λέω: καλημέρα, σχεδόν. Δεν έχει ανάγκη το ραδιόφωνο από ψεύτικες φωνές. Το ραδιόφωνο έχει ανάγκη από τη δική σου τη φωνή, απλά να έχει να πει κάτι. Αυτό λέω πάντα στα παιδιά και το να είστε έτοιμοι για πείνα. Πάρε ψάθα που λέει, να κλάψει. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα. Και τώρα που μιλάμε, πάρε είναι δύσκολα. Και πόσο μάλλον τα τελευταία χρόνια και λόγω τη κατάσταση. Ναι, ναι. Κοίτα, ήταν δύσκολο στο να μπει, γιατί παλιά ήταν 10 ραδιόφωνα στην πόλη. Πόσους ραδιοφωνικούς παραγωγούς δεν είχα. Τώρα είναι δύσκολο γιατί είναι και η κρίση στη μέση. Βρήκανε και ευκαιρία τα αφεντικά, δίνουμε λιγότερα λεφτά, γίνονται αυτά, ξέρετε, υπάρχουν χορηγίες κλπ. Και έχει δυσκολέψει το πράγμα πάρα πολύ. Αλλά η ουσία του ραδιοφώνου, έξω από τα λεφτά, είναι να μπορείς να επικοινωνήσεις με τους ανθρώπους, να γίνεις αυτός ο αέρας να πάρει σάρκα και ωστά. Είναι ζωντανό το ραδιοφώνο. Είναι ζωντανός οργανισμός, 100% και συμφωνώ σε αυτό. Φτάνοντας στο τέλος. Για να μην σε κουράζουμε κιόλας, είχες ήδη εκπομπή. Και επειδή είμαστε και στο τμήμα μουσικών σπουδών. Να σας τραγουδήσω κάτι. Ιδιότητα, να σας πω κάτι, τι θέλετε. Ένα καραμπούνα, μια πέτρα. Θα ήθελα να σου θέσω ένα ερώτημα που ίσως σίγουρα να σου το έχουν θέσει στο παρελθόν ή να το έχεις συζητήσει και με δικούς ανθρώπους. Αλλά είναι ένα ερώτημα που ο καθένας δίνει τη δική του ερμηνεία. Τι σημαίνει για εσένα η μουσική? Σίγουρα έχει πολλές εκφάνσεις. Πολλά τα είδη. Είναι ένας ωκεανός η μουσική. Όντως. Τι σημαίνει για εσένα η μουσική, αν έχεις κάτι πιο αγαπημένο είδος ή ξεχωρίζεις κάτι σε όλη αυτή την πορεία, καλλιτεχνικά, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Μετά από τόσα χρόνια, είμαι από το 1990, ας πούμε, στο ξεκίνημα, το 90 που κάνω επαγγελματική, όταν λέω επαγγελματικά, ζω από αυτό, το 90. Χιλιάδες τραγούδια έχω μέσα μου και μουσικές. Πολλές φορές έχω πει το εξής, με τον Αντώνη που μιλάμε, τον αδερφό και φίλο Αντώνη Κανάκη. Το 1997 σταμάτησα το ραδιόφωνο και ξαναμπήκα στο ραδιόφωνο το 2004. 7 χρόνια, όχι κάθε μέρα, αλλά έβλεπα το ίδιο όνειρο. Είχα εκπομπή στο ραδιόφωνο και δεν ήξερα ποιο τραγούδι να βάλω μετά, δεν έβρισκα δίσκο και ξυπνούσα κάθετρος. 7 χρόνια σχεδόν έβλεπα κάθε μέρα το ίδιο. Αγωνία, όνειρο, αγωνία. Αγωνία, ναι. Αγαπάω πάρα πολύ το ραδιόφωνο, αγαπάω πολύ πάρα πολύ τις μουσικές και έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο. Η μουσική έχει την ώρα του. Την ώρα της και τη διάθεσή της. Έρχεται από μόνη της. Μπορεί να είναι 12 το μεσημέρι, ο κόσμος να τρέχει και εγώ ξαφνικά να μου βγει ένα τραγούδι. Το Once, να παίξω ένα πολύ μελαγχολικό τραγούδι. Γιατί κάτι γίνεται μέσα στην ψυχή μου με κάποιον έχω μιλήσει που το έχει ανάγκη και. Και ξέρεις, το ραδιόφωνο, γι' αυτό μου αρέσουν αυτού του είδους εκπομπές που είναι λίγο πιο οικογενειακές, που γνωρίζω ένα τον άλλο, που είσαι ο Κυριάκος, που είναι ο Βαγγέλης, που είναι η Μαρία, που είναι εδώ, που είναι. Γιατί με κάποιον τρόπο, όταν εκφωνώ, αισθάνεσαι εσύ την ανάγκη του τραγουδιού που έχει ανάγκη εκείνος και λες, δεν πειράζει, ας περάσει. Ας είναι ήπιο το τραγούδι, θα το ανοιχτώ. Είναι μια, με περίεργο τρόπο ντρέπομαι το λέω, είναι μια οικογένεια το ραδιόφωνο. Και όποιος μπαίνει μέσα σε μια εκπομπή αυτού του είδους, θέλει δε θέλει, στο τέλος έρχεται και σκέφτεται το διπλανό του. Οπότε η μουσική, ενώ είναι κυρίαρχη, είναι και λίγο πιο. Πώς, όχι, είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Γιατί. Χωρίς μουσική δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τίποτα. Η ζωή μου χωρίς μουσική είναι σκορδαλιά χωρίς κόρδο. Δηλαδή, όπως το λέω. Απλά έχω περίεργες μουσικές. Μου αρέσει, ας πούμε, ο ήχος. Άμα είμαι κάτω από ένα πλατάνη, δεν θέλω να πω μουσική. Θέλω να πω το πλατάνη. Άμα είμαι, σε ποτάμι, δηλαδή. Ναι. Άμα είμαι σε ποτάμι, θέλω να πω το ποτάμι. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που είμαι στο ποτάμι ή κάτω και θέλω να ακούω μουσική. Είναι λίγο, είμαι δεν με στα καλά μου και εγώ. Γιατί ήρθε σε μένα, τόσο τηλεφωνική παραγωγή. Ούτε εγώ είμαι γι' αυτό. Γι' αυτό. Γιατρέ, καλά τα πάμε. Σε αυτό που έλεγες για το κομμάτι οικογένειας, το ένιωσα και εγώ γιατί, για παράδειγμα, εγώ έχω με τους Oasis το κόλλημα. Όποτε μεταδίδει Oasis, είναι τιμητικό και εγώ χαίρομαι που θυμάσαι εμένα. Και ναι, σου το λέω ειλικρινά. Έχω συνδέσει ανθρώπους με καταστάσεις. Ναι. Και ήταν όντως και μια κατάσταση
δύσκολη τότε. Τώρα που λες αυτό, ξέρεις ότι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή δεν είχα εκπομπή στο ραδιόφωνο το βράδυ, δηλαδή δεν μπορούσα να καθίσω στο σπίτι στην οικογένειά μου. Και ερχόμουν ένα Σάββατο εδώ για να κάνω εκπομπή και για μένα και για σένα. Ήτανε αυτό. Αυτό είναι το δικό μου το ραδιόφωνο. Αυτό, ότι σε έχω ανάγκη. Θέλω. Και θέλω να στα πω. Πού θα τα πω, αν δεν τα πω σε εσά. Ακριβώς. Και η καλύτερη παρέα Σάββατο βράδυ μέσα στην καραντίνα. Ναι, κάναμε το 8-10. Κάναμε. Ωραία ήταν. Ωραία πέρασαμε. Ήταν ωραία. Σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν θα μου δώσει τη λεφτά, μόνο θα με ευχαριστήσετε. Έχουν πει ήδη στο λογαριασμό σου. Τι έκανα. Εντάξει. Εγώ πάντω το πουκάμισο το έφερα. Δεν πειράζει. Γελούσα σήμερα το πρωί. Είμαι επαγγελματία ακόμα και στο τίποτα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι ορίστε. Ευχαριστούμε θερμά και του ανθρώπου που ήταν πίσω από τι κάμερε. 16 άτομα προσωπικό έχει φέρει να ξέρει. Με μεγάλο προσωπικό πίσω από τι κάμερε. Μπούμαν, έχει δύο ελέφαντε κάτω έτσι. Έπρεπε να βγει η παραγωγή. Σπουδαία πράγματα. Και τέσσερι. Γυμνώστε. Αυτό το κόμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Σερβετά για την όμορφη κουβέντα. Κάναμε ένα ταξίδι στο ραδιόφωνο, στη μουσική. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Με πολύ μεγάλη χαρά. Να είστε καλά.